να καλύψει. Πάμε στο Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου να δούμε λίγο τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Γεια σου Μιχάλη. Γεια σου Μιχάλη. Γεια σας, γεια σας. Πώς είσαι? Μια χαρά είμαι και με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθώ τις εξελίξεις και φυσικά εσείς να τις περιγράφετε. Κοίτα να δεις τώρα. Και εμείς δεν ξέρουμε να πούμε πώς καταλαβαίνεις, γιατί έφτασε Ιούλιος, κάθε φορά. Έφτασε Ιούλιος μετά από 2-3 εκλογικές μάχες μέσα σε ένα χρόνο περίπου. Θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, θα έπρεπε κάποια στιγμή να κάτσει λίγο η σκόνη, να ησυχάσει το σύστημα. Τουναντίον, νομίζω ότι τα πράγματα όσο περνάει ο καιρός γίνονται και πιο έντονα. Ναι, θυμίζω κιόλας ότι την φράση του κυρίου Τσίπρα που είχε πει στην πρώτη του συνάντηση, έτσι, δημόσια με τον κύριο Κασελάκη, δεν θα βαρεθείτε. Νομίζω τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί περισσότερο από αυτό. Είναι βέβαιο ότι δεν θα βαρεθούμε, είναι βέβαιο ότι δεν βαριόμαστε, αλλά εμείς που είναι η δουλειά μας αυτή, δεν ξέρω αν ο κόσμος το παρακολουθεί όλο αυτό το πράγμα στην ουσία του. Εγώ νομίζω ότι το παρακολουθεί, ενοχλείται σε κάποιο βαθμό από τις προσωπικές στρατηγικές και από τη μάχη της καρέκλας, αλλά νομίζω ότι το παρακολουθεί γιατί κατά την άποψή μου αυτό που έδειξαν οι τελευταίες εκλογές, έτσι, οι ευρωεκλογές, είναι ότι οι δύο μεγάλες δυνάμεις της κεντροαριστεράς, αν συνεχίσουν να πορεύονται όπως τώρα, όχι μόνο δεν θα πάρουν την διακυβέρνηση, αλλά κινδυνεύουν να χάσουν και την θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ ή και το ΠΑΣΟΚ να μην μπορεί να διεκδικεί την αξιωματική αντιπολίτευση. Υπάρχει ξεκάθαρος κίνδυνος η ακροδεξιά να φτάσει σε θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οπότε νομίζω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται γι' αυτό, φοβάται, ανησυχεί και νομίζω ότι υπάρχει και αρκετή ενεργοποίηση. Δηλαδή το βλέπουμε όχι μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις συζητήσεις, δηλώσεις. Ο κόσμος ενδιαφέρεται γι' αυτό το πράγμα, βλέπει ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ήταν ένα σοκ αυτές οι εκλογές. Τη στιγμή που η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση, συγγνώμη, χάνει 13 μονάδες και η αξιωματική αντιπολίτευση χάνει άλλες 3 και η ελάσσον αντιπολίτευση κερδίζει μόνο μία, ουσιαστικά ο κόσμος λέει τι γίνεται εδώ. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πάψει και το αριστερά να είναι η δύναμη η οποία διεκδικεί την αναλογή στην εξουσία. Αυτό είναι ξεκάθαρο πια, έτσι. Σωστό. Και εγώ έτσι όπως βλέπω να προχωρούν τα πράγματα στο εσωτερικό των δύο κομμάτων, των δύο μεγαλύτερων κομμάτων στο χώρο του κέντρου και της αριστεράς, δεν ξέρω αν πραγματικά γίνεται η παραμικρή διεργασία για να υπάρξει σύγκληση σε κάποιο μέρος, σε κάποιο σημείο, ώστε να υπάρξει το επόμενο βήμα. Τώρα, εδώ βλέπουμε διαλυτικές τάσεις στο εσωτερικό των δύο μεγάλων κομμάτων, όχι η σύγκληση σε επίπεδο κεντροαριστεράς. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι βγήκαν πρώτα τα μαχαίρια, θα φαγωθούν όσοι να φαγωθούν και μετά οι αναπομείνοντες θα συζητήσουν. Εγώ αυτή τι είναι. Αυτό βλέπω δηλαδή. Θα συζητήσουν τι όμως, Μιχάλη, δηλαδή, συγγνώμη, θα πάνε. Κλείνει το 24 χωρίς να συζητήσουμε για την κεντροαριστερά. Γιατί άμα έχει εκλογές στο ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, ποιος θα κάτσει να συζητήσει με ποιον για την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς? Θα περιμένουμε να δούμε ποιος είναι ο επόμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Θα βγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να πει: κελάτε τώρα να συζητήσουμε πώς θα κάνουμε κόμμα όλοι μαζί και να μην είμαι εγώ πρόεδρος, που με εκλέξανε πριν από ένα μήνα πρόεδρο? Όχι, δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Όμως μπορούμε πάντοτε με κάποια πολιτική φαντασία να σκεφτούμε ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής κόμμα αρχηγού, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν φαίνεται τόσο πιθανή, είτε στο ΠΑΣΟΚ που είναι κάπως πιθανή, χωρίς έτσι να θεωρούμε δεδομένο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα επανεκλεγεί, γιατί βλέπω τώρα τελευταία μια συζήτηση που κάποιοι θεωρώ πολύ πρόχειρα και πιθανιακά θεωρούν ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν θα διεκδικήσει με πολλές δυνατότητες την εξουσία, την παραμονή. Ναι. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Πιστεύω ότι όποιος και αν είναι αντίπαλος θα γίνει μια μεγάλη μάχη σε ΠΑΣΟΚ. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι η εναλλαγή στην εξουσία, αν υπάρξει, στο ένα από τα δύο κόμματα που περίπου έχουν τις ίδιες δυνάμεις πια, έτσι, μην γελιόμαστε, μπορεί να δημιουργήσει μια κίνηση για τη δημιουργία ενός πόλου. Ανεξάρτητα από τις συζητήσεις, όλες αυτές τις δημόσεις μπροστά ή πίσω από τις κάμερες για τον φορέα της κεντροαριστεράς. Ναι. Απλά, όπως φάνηκε και από την χθεσινή επιστολή των 87, όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε τώρα από χθες, αυτή την κίνηση ανθρώπων που δεν έχουν και
απόλυτη σχέση και ιδεολογική ταύτιση αυτοί 87 μεταξύ τους, ή τέλος πάντων την ίδια στόχευση ακριβώς για την επόμενη μέρα στον χώρο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση το τι συζητάμε τώρα, έτσι. Ναι, εγώ, Αλέξανδρε, έχω μια λίγο διαφορετική ανάγνωση σε σχέση με αυτό που άκουσα πριν για την κίνηση των 87. Εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ ότι είναι μια προειδοποίηση του κύριου Τσίπρα προς τον κύριο Κασελάκη. Εγώ νομίζω περισσότερο ότι είναι μια... ενώθηκαν, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, κάποιες διαφορετικές δυνάμεις οι οποίες είδαν, έτσι ας πάρουν τα πράγματα στην αρχή. Έτσι, έχουμε ένα αποτέλεσμα στις 9 Ιουνίου, το οποίο είναι αρνητικό για τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Ο κύριος Κασελάκης κάνει ότι δεν το βλέπει. Δεν νομίζω ότι δεν το βλέπει, αλλά δηλώνει ότι δεν το βλέπει. Και ταυτόχρονα ξεκινάει μια διαδικασία που κάνει τρεις επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι να διώξει από τους επιστημονικούς συνεργάτες τον κύριο Θεοδωρόπουλο και τον κύριο Τσίπρα. Η δεύτερη επιλογή είναι να μιλήσει για μαύρα χρήματα επί θητείας Τσίπρα. Και η τρίτη, να κλείσει την Αυγή. Νομίζω ότι αυτές είναι τρεις κινήσεις οι οποίες τρέφονται περισσότερο προς τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, μια επίθεση προς το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, παρά μόνο προς τον κύριο Τσίπρα. Και γι' αυτό νομίζω ότι δημιουργήθηκε αυτό το μέτωπο, το οποίο σίγουρα υπήρχαν κάποιες ζυμώσεις, αλλά βγήκε πολύ πιο γρήγορα μπροστά. Έτσι. Το γνωρίζουμε και από τις συζητήσεις που κάνουμε με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι κινήσεις του κ. Κασελάκη επέστρεψαν αυτή τη διαδικασία. Γιατί νομίζω αυτό που διαβάζω εγώ και νομίζω διαβάζω και περισσότεροι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι ο κ. Κασελάκης επέλεξε πάλι την κρίση στον κόμμα να την αντιμετωπίσει ως εσωτερικό εχθρό. Και νομίζω ότι αυτό περισσότερο που διαβάζω εγώ από αυτή την κίνηση των 87 είναι σταμάτα πάλι τον πόλεμο για την αναζήτηση εσωτερικού εχθρού, σταμάτα πάλι την αναζήτηση πέμπτης φάλακας. Εγώ περισσότερο έτσι το διαβάζω και νομίζω και ότι και η μικρή μετακίνηση του κ. Κασελάκη δεν μετακινήθηκε για το θέμα της Αυγής, αλλά μετακινήθηκε σίγουρα και ο ίδιος και ο κ. Αποστολάκης για το θέμα των μαύρων ταμείων. Για τα μαύρα ταμεία. Μαύρων ταμείων, ναι. Νομίζω ότι περισσότερο είναι κάπου στο να μπουν τα όρια. Η δική μου αίσθηση είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Μιχάλη, βλέπεις να υπάρχει Τσίπρας VS Κασελάκης σε όλη αυτή την ιστορία? Έχω την αίσθηση ότι είναι περισσότερο Κασελάκης VS Τσίπρας. Νομίζω ότι είχε γίνει ό,τι είχε γίνει στο συνέδριο. Εκεί είχαμε όντως Τσίπρας VS Κασελάκης. Όμως ο κύριος Τσίπρας, κατά την άποψή μου, έθαψε το τσακούρι του πολέμου, πήγε την Πέμπτη. Αλλά ιτήθηκε κιόλας, γιατί η πρόταση του κυρίου Τσίπρα της Παρασκευής δεν πέρασε στο συνέδριο. Ο κ. Κασελάκης κέρδισε θεωρητικά το συνέδριο, παρέμεινε πρόεδρος, δεν οδηγήθηκαν σε κάλπη. Ιτήθηκε από τον κύριο Κασελάκη, αν θα μπορούσε να το πει κάποιος. Ιτήθηκε ξεκάθαρα, αλλά νομίζω και ότι το γεγονός ότι πήγε στην συγκέντρωση του συντάγματος, έτσι, και μάλιστα, όπως αποδείχθηκε, υπήρχε μια πολύ κλειστή εκλογική μάχη μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση. Ναι. Νομίζω βοήθησε η παρουσία Τσίπρα. Δεν ξέρω αν τα παρακολουθεί όλα αυτά που φαντάζομαι τα παρακολουθεί. Δεν ξέρω αν συνομιλεί, που φαντάζομαι συνομιλεί, γιατί ο άνθρωπος δεν του έχει κόψει κανένα στη γλώσσα, ούτε του έχει απογορεύσει κανένας να συνομιλεί με ανθρώπους που συνομιλούσε έτσι κι αλλιώς τόσα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι η λογική του, και αυτό είναι και αίσθηση και ρεπορτάζ, είναι στη λογική του: θα μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω, πολύ και η Άντζελα. Δεν θα μου βάζετε λόγια στο στόμα μου. Όσο δεν μιλάω, πάνω απ' ότι δεν λέω κάτι. Απλώς εγώ αυτό που λέω είναι περισσότερο αισθάνομαι μια αντίδραση και από τον κύριο Τσίπρα αλλά και από άλλους μέσα στο κόμμα, περισσότερο την επίθεση στο σώμα του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι προφανές ότι ο κύριος Κασελάκης πλέον κομμάτι-κομμάτι προσπαθεί να το αποδομήσει. Νομίζω ότι αυτή είναι μεγάλη μάχη σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι προφανές ότι θα συνεχιστεί από τη στιγμή που δεν φαίνεται, νομίζω ότι πλέον μετά από ένα περίπου 9-10 μήνα στη θητεία του κυρίου Κασελάκη με τα εκλογικά αποτελέσματα, δεν νομίζω ότι φαίνεται να υπάρχει κάποια προοπτική για κάποιο άλμα προς τα μπρος, οπότε νομίζω ότι μάλλον η εσωστρέφεια τους επόμενους μήνες, το ορατό μέλλον, θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης.